πολύ άσχημα βλέπουν τα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το οικονομικό τους μέλλον, αλλά και στους ίδιους τους θεσμούς της δημοκρατίας, οι μεγαλύτεροι επενδυτικοί οίκοι, όπως η Gold Switzerland και η Matterhorn Asset Management, μιλώντας για μια σύγχρονη φεουδαρχία, όπου μια πολιτικο-οικονομική μειοψηφία δρά πίσω από μια βιτρίνα φιλελευθερισμού. Είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται από μεγάλους επενδυτικούς οίκους τέτοιες κριτικές και τέτοιους χαρακτηρισμούς. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις πρόσφατες υποβαθμίσεις της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτείων και πολλών τραπεζών τους από τους οίκους Fitch και Moody's δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα σε ό,τι αφορά το άμεσο οικονομικό τους μέλλον και φυσικά και το μέλλον των δυτικών χωρών που εξαρτώνται από αυτές. Το εταιρικό περιβάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πλέον μεταλλαχθεί και δεν θυμίζει σε τίποτα τις όποιες αξίες υπήρχαν στο καπιταλισμό. Όπως είναι το ξεκάθαρο συμπέρασμα των αναλυτών, διαφαίνονται αυτή τη στιγμή σημάδια δυστοπικής μορφής σύγχρονης φεουδαρχίας, στην οποία πολιτική και οικονομική μειοψηφία λειτουργούν πίσω από μια πρόσωψη του φιλελευθερισμού ως άρχοντες πάνω σε μια μεσαία τάξη που πέφτει βαθύτερα σε πολιτικά αγνοημένη δουλοπαρικία. Thank you.